ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Ντέιβισον για τον Βαλί. Ο Γάλλος για τον Ζάκπα. Υπάρχει φάουλ. Εδώ βλέπουμε το φάουλ που είχε σφυρίξει. Στα γρήγορα τον εθνικό Γκορουμπέτς ανεβαίνει. Περνάει στον Μαΐντεβατς. Σφυρίζει φάουλ. Όχι, ή άφησε πλέον έκτημα. Τώρα θα δείξει κίτρινη κάρτα στον Μπρένο για την προηγούμενη φάση. Έκανε βουτιά. Για αυτήν εδώ την φάση προηγουμένως. Ξανά μπροστά είναι η Ασαλαμίνα. Τώρα το γέμισμα, η κεφαλιά που γίνεται, η μπάλα έξω από την προσπάθεια του Ντανίλο. Κονφέ πιέζει, Μαΐντεβατ παίρνει μπάλα, θα πάρει και το φάουλ για την ομάδα του Εθνικού. Έχει καλύτερο ρυθμό να κρατήσει μπάλα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι έχει δημιουργήσει την μεγάλη ευκαιρία. Ο Σέικ έκλεινε εκεί τους χώρους ο Χριστοφή. Μαρκάρισμα και πέσιμο στον Σεργίου και φάουλ που σφυρίζει ο Θεουλή. Σφυρίζει ο Θεουλή. Μπρένο στο πρώτο δοκάρι και φαγιά. Η μπάλα είναι για τον Εθνικό. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Κρατάει μπάλα. Περνάει ωραία για τον Μαΐντεβατς. Έχασε λίγο το κοντρόλ και μάζεψε ο Βεζερόφσκι. Η πρώτη απειλή εδώ για την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους. Η πρώτη φορά που απείλησε. Εδώ μαρκάρισμα και φάουλ πάνω στον Παπαγεωργίου από τον Χριστοφόρου. Εδώ ξανά το μαρκάρισμα. Σωστή απόφαση. Φάουλ Παπαγεωργίου. Κρατάει. Πέφτει κάτω, κερδίζει και το φάουλ. Εδώ το μαρκάρισμα του Τσουκαλά. Γκόρουμπετς. Η παγιά στην περιοχή, ο Ζάκπα δεν προλαβαίνει. Έκανε το άλμα, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει την κεφαγιά. Δύο ποδοσφαιριστές που να έχουν πετύχει από 7 γκολ. Και είναι σημαντικό να μην βασίζεσαι μόνο σε έναν ποδοσφαιριστή. Εδώ υπάρχει φάουλ του Χριστοφή που κερδίζει για την Νέα Σαλαμίνα πάνω στο Σεργίου. Εκτελεί ο Μπρένο, απευθείας το πήγε, μαζεύει ο Μποκατίνοφ. Δεν ανησύχησε ιδιαίτερα. Μάζεψε την μπάλα ο τερματοφύλακας του Εθνικού. Κονφέ δεν έκανε το σούτ και τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά στην κόντρα η ομάδα του Εθνικού, αλλά η μπάλα είναι φάουλ. Και κίτρινη κάρτα στον Ντανίλο. Φύγε την κίτρινη κάρτα για το σπρόξιμο που είδαμε. Παπαγεωργίου θα πέσει κάτω, θα πάρει και το φάουλ. Εδώ ξανά το μαρκάρισμα του Σανγκό πάνω στον Παπαγεωργίου. Αφήνει για τον Κουντόμπια και εκτελεί ο Κρανός. Η μπάρα περνάει, επιθετικό φάουλ. Μόνο από στημένες μπάρες προσπαθεί να δημιουργήσει. Εδώ προηγούμενη φάση με ο Ζάκπα. Κονφέ πέρασε για τον Ντανίλο, θα κερδίσει το φάουλ. Εδώ από την μπάσα του Κονφέ. Μαρκάρισμα. Τσουκαλάς για τον Σεργίου. Σεργίου ψάχνει χώρο για το σουτ. Αφήνει για τον Οσέι. Οσέι κάνει το σιρτό σουτ. Τώρα η Νέα Σαλαμίνα μπροστά με τον Βάκνερ. Απέφτει. Να παίρνει και το φάουλ. Απομακρύνεται η μπάλα από την άμυνα του Εθνικού. Παπαγεωργίου πέφτει κάτω. Θα δεχτεί κίτρινη κάρτα ο Κονφέ. Δικαιολογημένη. Και αδιαμαρτύρεται. Την δέχεται. Ο Σέι κερδίζει και θα πάρει και το φάουλ. Και κίτρινη κάρτα θα δεχθεί ο Χριστοφή. Τσουκαλάς. Παπαγεωργίου. Μαρκάρισμα του Σανγκό. Άλλη μία κίτρινη κάρτα. Τη δέχεται ο Σανγκό στο 54. Τέταρτη κίτρινη για ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας. Να δούμε πότε θα γίνουν και οι πρώτες κινήσεις. Εδώ θα σφυρίξει φάουλ για τη Νέα Σαλαμίνα ο Θεουλή. Κάτι που
εξαγριώνει τον πάγκο του Εθνικού. Μπαγιά προς το μέρος του Οσέι. Μαρκάρισμα και φάουλ για το μαρκάρισμα των Ντεϊβίσον πάνω στον Οσέι. Εκτελεί ο Βραζιλιάνος, η μπάλα στην περιοχή, ψηλά η σημαία όμως του βοηθού που δεικνύει σε θέση offside. Από αυτήν εδώ τη φάση, καθαρή περίπτωση. Γκόρουμπετζι σέντρα στην περιοχή, ο Καμισόκο απομακρύνει, έρχεται ο Κουντόμπιακ το σουτ, η μπάλα σε κόρνερ από τον Βεσελόφσκι. Στο 63 η πρώτη ουσιαστικά φάση στο παιχνίδι μας. Είναι για τον Εθνικό. Από αυτήν εδώ την προσπάθεια του Κουντόμπιακ έκανε το σουτ, θα το βγάλει ο Βεσελόφσκι. Χρειάστηκε μία ώρα και κάτι για να δούμε μία καλή φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Βαρέλα, η σέντρα στην περιοχή και φαγιά του Ντουβεντρού, η μπάλα έξω. Να που χρειάστηκε ο συνδυασμός των δύο αλλαγών. Στην περιοχή ο Γκόρουμπετς αφήνει για τον Ουαλί, φωνάζουν για χέρι και πέναλτι του Εθνικού. Υπάρχει το VAR, σφυρίζει τώρα πέναλτι. Εδώ η φάση, το γύρισμα του Ουαλί, ανοιχτό το χέρι, νομίζω είναι καθαρή περίπτωση. Να δούμε σε αργό replay. Είναι πολύ δύσκολο από αυτή την οπτική γωνία. Εδώ ίσως να δούμε καλύτερα. Και τώρα ο Κουντόμπιακ απέναντι από τον Βεσελόφσκι. Κουντόμπιακ εκτελεί 1-0 ο Εθνικός. Στο 74 ανοίγει το σκόρ η ομάδα της Άθνας. Με τον Κουντόμπιακ να πετυχαίνει το τρίτο του φετινό γκολ. Κοιτάξτε εδώ, ο Κουντόμπιακ εκτελεί, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Βεσελόφσκι, ο οποίος έπεσε στην αντίθετη πλευρά. Να δούμε πρώτα τον Ουαλί εδώ που θέλει να περάσει, κερδίζει το φάουλ στα σύντομα, Ανδρέα κοντά σου. Είναι ανεβασμένη η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του Ηλία Χαραλάμπου. Χριστοφή αφήνει για τον Κουντόμπια, χαμηλά, κομπίνα, Χριστοφή, μπάλα έξω. Έξυπνη εκτέλεξη, έξυπνη συνεργασία με τον Σεργίου, να πέφτει, μακάρισμα διπλό, φάουλ εδώ και κόκκινη. Κόκκινη κάρτα, εδώ ξανά η φάση. Ο περατικός σε πρώτο χρόνο κάνει το μαρκάρισμα. Ο Σεργίου, κοιτάξτε τον Σάβιτς, με πόση δύναμη έρχεται. Σηκώνεται ο Σεργίου. Πολύ δυνατό, πολύ σκληρό αντιαθλητικό μαρκάρισμα από το Σέρβο. Ωραία κίνηση του Χριστοφόρου για τον Βαρέλα. Η σέντρα του Βαρέλα στην περιοχή και φαγιά που γίνεται, η μπάλα στο δοκάρι και θα γίνει το 1-1. Θα γίνει το 1-1 με τον Βάκνερ. Από την παγιά που βγαίνει από δεξιά από τον Βαρέλα. Ο Ντανίλο την κεφαγιά αρχικά, η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι, δεν θα περάσει την γραμμή τέρματος. Από την προσπάθεια του Ντανίλο έρχεται ο Βάκνερ να την σπρώξει στα δίκτυα και να πετύχει το 8ο του φετινό γκολ. Παρά την προσπάθεια εκεί από τον Μποκατίνοφ. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.